εξάθμιση λίμνη πλαστήρα είναι παραπάνω από την προβλεπόμενη που είχαμε προβλέψει από την αρχή στην πρώτη συνάντηση που είχε κάνει ο Άτυπο στο Μυστικό για την έναρξη τη αλευτική περίοδου. Είμαστε περίπου μισό μέτρο πάνω από την πρόβλεψη. Βεβαίω το καλοκαίρι υδρολογικά ήταν καλό, μα βοήθησε, αλλά όταν έθεσε ω μοναδικό γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των νερών, γιατί νερό κάνει οικονομία όταν έχει, όχι όταν δεν έχει, επιτυχαίνει αποτελέσματα και εξασφαλίζει τα έργα και την επόμενη χρονιά. Με τις προβλέψεις λοιπόν τις οποίες έχουμε από την υπηρεσία, στο τέλος της αλευτικής περίοδου, γιατί βρισκόμαστε ήδη προς το τέλος, η στάθμη θα είναι περίπου στο 786,30, δηλαδή περίπου 1,5 μέτρο, 1 μέτρο και 30 εκατοστά πάνω από το υπολογικό όριο, αυτό είναι πολύ καλό. Και να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλους σας, και η εκτίμησή μου είναι ότι όσο η συνεργασία μας γίνεται ισχυρότερη, τα αποτελέσματα στους αρπευτές θα είναι πολλαπλά. Ήδη οι ποσότητες οι οποίες φεύγουν από την λίμνη πλαστήρα, από την ταμιευτέρα της λίμνης πλαστήρα, είναι πολύ μικρότερες από ό,τι έφευγε όταν ήμασταν σε περιόδους αιχμής. Αυτή τη στιγμή φεύγουν από αύριο 400.000 κυβικά, αν δεν κάνω λάθος. 20.000 περίπου. Ναι, και το Σάββατο και μετά πάμε στις 300, δηλαδή είμαστε σε μια καμπύλη διακοπής της άρνησης. Οι ποσότητες φεύγουν μικρές. Ουσιαστικά θα πέσει στο πιστό, κύριε Δημήτρη. Ναι. Ουσιαστικά θα πέσει στο πιστό. Ουσιαστικά η αρνητική περίοδος είναι αυτή για το τελευταίο. Αύριο, ουσιαστικά. Τυπικά, μάλλον δεν είναι για αύριο. Ουσιαστικά. Για το ανοιχτό δίκτυο. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Πηγαίνει το Σάββατο, εγώ τι λέω. 25 του μήνα. Αυτές είναι οι ποσότητες οι οποίες μπαίνουν στο κλειστό για ειδικές καλλιέργειες. Εντός δικτύου δηλαδή. Τουλάχιστον προσωπικά από τα πρώτα που συμμετέχω σε τέτοιες σκέψεις ήταν μία από τις καλύτερες πρωινές όσον αφορά και τη διαχείριση αλλά και την ευελιξία και την παραγγελία. Ήταν σύμμαχος και ο καιρός. Όπως είπε και ο Δημητριάδης, τα υδρολογικά φέτος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν είχαμε ούτε καν καύσωνες, αλλά είχαμε και τακτές, αρατακτά διαστήματα βροχοπτώσεις, οι οποίες βοήθησαν να μην υπάρξει έλλειψη νερού. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν είχαμε διαφορετικό καλοκαίρι, τα προβλήματα θα υπήρχαν, αλλά όταν υπάρχει κοινός στόχος, γίνονται τα προβλήματα με συνένεση και αλληλοβοήθεια όλων των φορέων. Σίγουρα είναι το όπλο του ΜΕΓΑ, θα πρέπει. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Σιγά σιγά εμείς ήδη προγραμματίζουν και βάζουν κάποια χρήματα κλειστά κυκλώματα, έχουν κάνει κάποιες μελέτες. Μια παράκληση τώρα προς τον Περιφερειάρχη. Αν υπάρχει δυνατότητα με σωλήνες άρνευσης, να χρηματοδοτήσει τον κάθε Δήμο, αν μπορεί μέσα από τα προγράμματα, τουλάχιστον 100.000, ο κάθε Δήμος, αν μπορεί, να του δώσει την προμήθεια των σωλήνων και να αναλάβει ο κάθε Δήμος να κάνει τα κλειστά κυκλώματα. Μην νομίζετε ότι οι 100.000 λύνουν μια κατάσταση. Οι 100.000 είναι ούτε 10 χιλιόμετρα κλειστή από εκεί. Ούτε 10 χιλιόμετρα. Ναι, είναι τεμπόσιο, αλλά είπα ότι σιγά σιγά θα πρέπει όλοι να προσανατολιζόμαστε προς τα εκεί. Γιατί αν δεν βρούμε το νερό το οποίο χάνεται στην πορεία, έχουν δύσκολες μέρες, ακόμα και δύσκολες μέρες. Εμείς, σαν αποκεντρωμένη διοίκηση, έχουμε τη διαχείριση των νερών. Στην ουσία όμως δεν ασκούμε διαχείριση όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Διότι διαχείριση σημαίνει παροχή άδειας χρήσης νερού. Δεν γίνεται αυτή η διαδικασία. Τώρα με την ψήφιση όμως των νέων τροποποιημένων διαχειριστικών σχεδίων είναι μια ευκαιρία πλέον και μπορώ να σας το πω ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση θα πάρει συγκεκριμένη πρωτοβουλία και άμεσα να δημιουργηθεί ο φορέας διαχείρισης όσον αφορά τη λίμνη πλαστήρα. Να τελειώνει αυτό το άτυπο, να τελειώνει αυτό ότι όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι, κανένας δεν είναι στην ουσία υπεύθυνος. Και αν και μέχρι στιγμής δεν έκανε η στραβή, αν κάτσε η στραβή, τότε όλοι θα κοιτάνε πώς θα την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια με λίγα λόγια. Επομένως, επιβάλλεται και η αποκεντρωμένη διοίκηση μπορώ να σας πω ότι θα πάρει άμεσα πρωτοβουλία
τόσο σε επίπεδο κεντρικό όσον αφορά το Υπουργείο, αλλά συνεργασία πάντα με την περιφέρεια, με την οποία έχουμε πολύ καλή σχέση και συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά και φέτος. Μπορώ να πω ότι ήταν άψογη η συνεργασία μας και με τον Χρήστο από εδώ και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και συνοηθήκαμε τέλεια. Και με το ΤΟΕ. Ναι, εννοείται, ούτε συζήτηση. Η σκέψη είναι ότι καταρχήν έχουμε μία ΕΠΟ η οποία διέπει τη λειτουργία του εργοστασίου. Άρα μπαίνει η ΔΕΗ στη μέση, υποχρεωτικά. Λέω ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι partners στη δημιουργία αυτού του φορέα, γι' αυτό λέω λοιπόν. Η ΔΕΗ μπαίνει. Δεν μπορεί να μην μπει η περιφέρεια. Δεν μπορεί να μην μπει η αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει τη διαχείριση των νερών. Δεν μπορεί να μην μπουν το ΕΠΟ. Λοιπόν, αλλά θα δημιουργηθεί ένα όργανο το οποίο αυτό και με βάση και την οικολογική ισορροπία της περιοχής, λοιπόν, αυτό θα αποφασίζει όσον αφορά την παροχή νερού, που αφορά την άρδευση, την ίδρυυση και την παγιδεύση.